Μια βαριά ήταν με πολύ μεγάλη διαφορά, γνώρισε το μεσημέρι της Κυριακής η ομάδα μπάσκετ του Πας Γιάννενα στο εκτό έδρα παιχνίδι με τις Εσπερίδες Καλιθέας. Ο Πας δεν απέδωσε τα αναμενόμενα αν και μέχρι το ημίχρονο βρισκόταν κοντά στο σκορ. Το αποτέλεσμα είναι 96-55 αντικατοπτρίζει απόλυτα την εικόνα του αγώνα ειδικά στο δεύτερο μισό. Για ένα ακόμη παιχνίδι, η ομάδα του Τζον Μαργαρίτη υπέπεσε σε πολλά λάθη 23 στον αριθμό, γεγονό που σε συνδυασμό με τη μεγάλη ευστοχία των υπεδόχων δεν άφησε περιθώρια για κάτι καλύτερο. Επίση, τα πολλά φάουλ των βασικών παίκτριων του πα το δεύτερο ημίχρονο οδήγησαν την ομάδα να αγωνιστεί με 4 παίκτριες τα τελευταία 4 λεπτά και μετά τον τραυματισμό της Τζίμου. Οι παίκτριες του Τζον Μαργαρίτη για ένα ακόμη παιχνίδι κυνήγησαν στο σκορ της γηπαιδούχες για δύο μόνο δεκάλεπτα. Την πρώτη περίοδο το σκορ φάνηκε πως θα είναι υψηλό, με τις δύο ομάδες να βάζουν πάνω από 20 πόντους, και το πρώτο δεκάλεπτο να λύγει 27-24, ενώ το ημίχρονο ολοκληρώθηκε με τις γηπαιδούχες να προηγούνται 48-41. Το δεύτερο ημίχρονο ήταν καταστροφικό για τις γυναίκες του ΠΑΣ με τις εσπερίδες να κάνουν ένα επιμέρου σκορ 25-9 και ένα 23-5 στο τελευταίο δεκάλεπτο. Με αποτέλεσμα η ομάδα του ΠΑΣ να γνωρίσει τη βαριά ΙΤΑ με 96-55.